Βρισκόμαστε στην παλιά Λάχαν αγορά, όπου εδώ συκνίζουν από το κατάστημα θέλω σουβλάκι. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Χρόνο. Και του χρόνου, και του χρόνου, και του χρόνου. Ξεκινήσουμε σήμερα. Σήμερα λόγω της μέρας. Βασίλη, πώς θα θέλετε? Υπάρχουν και κάποιες παραγγελίες, ας πούμε, στο σχολείο και σε διάφορα σχολεία. Θα μας θυμίσετε το όνομά σας και το όνομα του καταστήματος? Βεβαίως, το θέλω σουβλάκι στη παλιά Λαχανάγορα. Το όνομά σας? Βασίλης. Και το επίθετο. Σιδωράκης, ναι. Μια και δεν σας ξέρουμε. Ναι, ναι, το ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπω εδώ τηρείται λοιπόν το έθιμο. Ναι, 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 το βγάζουμε για πέξω να τηρούμε και λίγο το έθιμο για να προλάβουμε και για τη δουλειά κιόλας. Η δουλίζα πώς πάει? Εντάξει, δόξα τω Θεώ, ανάλογα με τις δυσκολίες που υπάρχει ο κόσμος, προσπαθούμε και έχουμε και χαμηλές τιμές και έχουμε κάνει και διάφορες προσφορές λόγω της μέρας αυτή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να μπορεί να πάρει λοιπόν κάθε. Έτσι. Να ρωτήσουμε και την κοπελιά η οποία είναι η μαγείρισα, η ψίστρα. Ναι. Το όνομά σας? Λεανό. Ναι, το επίθετο. Σιδεράτου. Σιδεράτου. Ναι. Ποιο είναι το μυστικό σήμερα εδώ του μαγειρέματος, ψήσιματος στα σουβλάκια? Το αργό ψήσιμο. Και σιγανή φωτιά. Και καλή ποιότητα, έτσι καλές μέζες. Ναι. Να είστε καλά. Χειροποίητα. Να ρωτήσω το η ταβέρνα, ας πούμε, το σουβλατζίδικο, από πότε λειτουργεί εδώ? Σχεδόν 2 χρόνια. Σχεδόν 2 χρόνια. Ναι. Και αν κοιτάξετε προς τα δω. Κύριε Ψυχή, τρίτε το έθιμο όπως κάθε χρόνο, ε? Όπως κάθε χρόνο, μπορεί να μην έχουμε να φάμε, αλλά τα έθιμα τα διατηρούμε. Να είστε καλά. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ουέ και αλίμονο να μην εξαλειφθούν αυτά τα έθιμα. Εδώ με κρεατάκι από τον Αχιλιά το Γέμελο και από Ούζο Ψυχή, βέβαια, έτσι. Από την Ποδοφία Ψυχή. Και τυράκι από το Γιωργούλη, από τη Λαγκάδα. Όλα είναι δωρεάν. Να ευχαριστηθεί ο κόσμος σήμερα, μέρα που είναι. Διότι η κρίση μας έχει φέρει στα όρια μας. Δυστυχώς, ναι. Να είστε καλά. Μέχρι πότε θα ψήνετε? Μέχρι τη 1 το βράδυ. Α, δόξα τω Θεώ. Θα πάει πολύ. Ναι, σήμερα ελπίζουμε να πάει καλά. Δεν σας πειράζει το κρύο καθόλου, δεν σας τρομάζει τίποτα? Βλέπετε. Ούτε το κρύο μας ενοχλεί, τίποτα. Καλέστε και να σας πάρω και μια φωτογραφιούλα.